Απάντηση στα όσα είπε μιλώντας στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Ροδικράτης Αγκαροπούλου για τον Ερημίτη με αφορμή την επερώτηση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο επικεφαλής της παράταξης Ανάσα Θεόδωρος Γαλιατσάτος έδωσε σήμερα ο πρώην Περιφερειάρχης. Ο κύριος Γαλιατσάτος αναφέρει: «Προφανώς η Περιφερειάρχης ονειρεύεται και προσδοκά ένα πολιτικό σύστημα όπου θα είναι σε θέση να υπαγορεύει ίδια για το τι θα ερωτηθεί και πότε θα ερωτηθεί. Δυστυχώς για αυτήν και ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, η Χούντα τελείωσε το 1974. Σχετικά τώρα με τους χαρακτηρισμούς που απέθυνε στο πρόσωπό μου ως ανάγωγο, αν αυτό στοχεύει σε προσωπικό επίπεδο, προκαλώ την κυρία Κράτης Αγκαροπούλου να την παραβάλουμε το προσωπικό και οικογενειακό μας προφίλ. Εμείς, κυρία Κράτης Αγκαροπούλου, δεν έχουμε στην οικογένειά μας μπουρλοτιέριδες δημαρχιακών μεγάρων. Αν τώρα στοχεύει στην πολιτική συμπεριφορά, λέει ο κύριος Γαλιατσάτος, ναι, είμαι ανάγωγος απέναντι σε εκείνα τα συμφέροντα που επιβουλεύονται τη δημόσια περιουσία, που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, που με καταχρηστικές μεθόδους καταπατούν γη που είναι κοινόχρηστη γη, που ανήκει στην αυτοδιοίκηση γη, που ανήκει στην εκκλησία και στους πολίτες. Είμαι ανάγωγος και θα είμαι υπερασπιζόμενος στα δίκαια των συμπολιτών μου που συσπεύδεται να προσφέρεται θυσία στο βωμό των ποικιλώνυμων συμφερόντων που αποκαλείται επενδυτές και που λίγες ημέρες πριν χαρακτηρίσατε τύχη αγαθή για τον τόπο μιλώντας στην ιδιαίτερη πατρίδα σας στη Ζάκυνθο. Κατανοώντας τους λόγους που προκαλούν τον έκδηλο εκνευρισμό της Περιφερειάρχη, συνιστούμε, λέει ο κύριος Γαλιατσάτος, ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Θα σας χρειαστεί, κυρία Κράτης Αγκαροπούλου, καταλήγει στη δήλωσή του κύριος Γαλιατσάτος.